Μία ιδιαίτερη εκδήλωση που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο για να βραβεύσει όσους πρότευσαν στο Πολυτεχνείο ανέδειξε ένα σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας. Τα βραβεία των περισσότερων αριστούχων τα παρέλαβαν οι γονείς τους, αφού τα παιδιά έχουν φύγει πια από την Ελλάδα. Αδαμίδης Ορέστης, Ευγενία Σιδέρη και η κυρία Βασιλική Φούντα. Είναι οι τρεις καλύτεροι απόφοιτοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών για το 2011. Από τους τρεις, μόνο η μία ήταν παρούσα για να παραλάβει το βραβείο της. Οι άλλοι δύο έχουν ήδη φύγει από τη χώρα, ενώ και η Βασιλική Φούντα μόλις ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο MIT και σκοπεύει να ζήσει στη Βοστόνη. Τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον θα παραμείνω στο εξωτερικό για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο στόχος μου είναι βέβαια να επιστρέψω στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι αυτή που μου έδωσε τις βάσεις για να πετύχω όλα αυτά που πέτυχα. Κόρη μου Δήμητρα Βογιατζάκη και η κόρη μου Κωνσταντίνα Βογιατζάκη τελείωσαν το MEP. Η μία αυτή τη στιγμή είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Μπράιτον. Δεν βρέθηκε θέση δυστυχώς εδώ ποτέ. Η δε άλλη είναι υπότροφος διδακτορική στο Χάρβαρντ. Πριν φύγει, η προσφορά από τα αρχιτεκτονικά γραφεία ήταν 3 ευρώ την ώρα part-time. Παιδιά που διάβασαν, κόπιασαν, αρίστευσαν. Βγήκαν πρώτοι. Σε μια χώρα όμως, όπως φαίνεται, διώχνει τα καλύτερα μυαλά της στο εξωτερικό. Ο Γιώργος τελείωσε με 9,86 πτυχίο. Έφυγε με όνειρο να σπουδάσει και να γυρίσει. Αλλά το δεύτερο χρόνο που είναι, δεν ξέρω αν θα γυρίσει. Και το άλλο μου παιδί που σπουδάζει ιατρική, το μυαλό του είναι να φύγει. Η Δήμητρα, η Κωνσταντίνα, ο Γιώργος δυστυχώς δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 140.000 νέοι επιστήμονες έφυγαν από το 2010 μέχρι σήμερα. Πρώτη μηχανική σε ποσοστό 19% και ακολουθούν οι απόφοιτοι πληροφορικής με 12%. Μόνο την τελευταία τετραετία έφυγαν 16.000 γιατροί, εκ των οποίων οι 9.000 από την Αθήνα. Σε πολλά δε παραγωγικά επαγγέλματα έχουν φύγει στο εξωτερικό σχεδόν η μισή απόφοιτη των τελευταίων ετών. Πάρα πολλοί νέοι επιστήμονες, πραγματικά άξιοι, φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Κάποια στιγμή η αριστεία πρέπει να βραβεύεται. Εμείς δίνουμε το παράδειγμα σήμερα να ενισχύσουμε νέους με πρωτότυπες ιδέες μέσω του prototype by TEM. Είναι σίγουρο ότι αυτό το brand name που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια προέρχεται από την αδυναμία να δημιουργήσει ανάπτυξη η χώρα μας, δυνατότητες υγείας. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος. Φωτεινά μυαλά που έχουν μείνει στη χώρα και παλεύουν. Τελείωσα πρώτος στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν στη χώρα μας κτλ., επέλεξα να παραμείνω εδώ. Βγήκα δεύτερος και από εδώ ο φίλος μου ο Νίκος βγήκε πρώτος. Αν κάποιος είναι καλός και δείχνει αυτό που μπορεί να κάνει, θα ανταμυφθεί.